Δεν μπορώ να θυμηθώ κι εγώ πόσες φορές έχουμε έρθει απ' έξω από το Υπουργείο, όσο υπουργός είναι ο Βρούτσης, ο υπουργός των ξενοδόχων, των εφοπλιστών και των βιομηχάνων. Και βεβαίως, ούτε κι εσείς, ούτε κι εγώ, δεν θυμόμαστε καμιά φορά να έχει ανοίξει τις πόρτες αυτό το Υπουργείο, να δει τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα. Μια φορά που τις ανοίξαμε μόνοι μας, βρεθήκαμε 35 από εμάς στη Γαδά για ένα ολόκληρο βράδυ. Απ' την άλλη πλευρά, προχτές το διάγγελμα, αυτός ο διαγγελματίας πρωθυπουργός, θα θυμάστε όλοι ότι είπε ότι μίλησα, λέει, με πολλούς ξενοδόχους πριν ανακοινώσω τα μέτρα. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς το γεγονός ότι σχεδιάζουν εμάς, για μας μάλλον, χωρίς εμάς, είναι ένα δεδομένο που το ξέραμε και το προηγούμενο διάστημα. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει καθαρό σε εμάς, στα μυαλά όλων των εργαζομένων, είναι το γιατί. Δεν είναι η αφιλιότητα του συγκεκριμένου Υπουργού Εργασίας, που έτσι κι αλλιώς και αυτός και η κυβέρνησή του θα μπορούσαμε μάλλον σε αυτόν και την κυβέρνησή του να πούμε πολλούς χαρακτηρισμούς. Άλλο φταίει, συνάδελφοι, και πρέπει σε αυτό να εστιάσουμε. Η φυξίδα μας πρέπει να πάει εκεί. Να κατανοήσουμε καλά ότι και οι ξενοδόχοι και οι βιομήχανοι και οι εφοπλιστές ανοίγουν μαγαζιά όταν έχουν κέρδος. Επενδύουν όταν έχουν κέρδος. Πάνε σε άλλες δραστηριότητες, σε άλλους κλάδους, όταν έχουν κέρδος. Όταν δεν έχουν κέρδος, κλείνουν τα μαγαζιά. Όταν δεν έχουν κέρδος, ζητάνε τη στήριξη του κράτους. Ζητάνε τη στήριξη από εκείνο το κουρβανά που βγαίνει από τα δικά μας λεφτά. Να γίνει καθαρό αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που, αν και είπε πρώτη του μηνός μπορούν να ανοίξουν τα ξενοδοχεία, κανένα δεν ανοίγει. Εδώ τα 12 μήνα, εδώ στην Αθήνα, Ιούλιο και βάλε. Όταν δεν έχουν κέρδος, δεν ανοίγουν. Το ζήτημα είναι ότι τους δίνει τη δυνατότητα να μην ανοίξουν. Τους δίνει τη δυνατότητα να ανοίξουν όποτε θέλουν. Και βεβαίως πληρώνει ένα ποσό, είτε τα 536, είτε τα 400 για τους άνεργους, γιατί νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταλαγιάσει τις αντιδράσεις. Δεν τους ενδιαφέρει να επιβιώσουμε, δεν είναι το πρόβλημά τους αυτό. Δεν λυπάται κανένας από αυτούς την εργατική τάξη. Η εργατική τάξη είναι ένα νόσημα, είναι καύσιμο. Άρα λοιπόν, για το μόνο λόγο που το κάνουν είναι για να παρέχουν στη συνείδησή μας, το μυαλό μας, να μας μάθουν να ζούμε με λιγότερα. Να λέει ο εργάτης, δεν πειράζει, λέει, με 536 θα ζήσουμε κι έτσι. Να χαμηλώσουμε απαιτήσεις, να χαμηλώσουμε απαιτήσεις και τα παιδιά μας. Αυτό που λέμε, κανένας εργαζόμενος χωρίς εισόδημα, εμείς πρέπει να το συμπληρώνουμε το σύνθημά μας αυτό και να γίνει δυναμικό σύνθημα τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, με το κανένας εργαζόμενος, κανένας άνεργος, χωρίς εισόδημα που να καλύπτει τις ανάγκες τις δικές του και της οικογένειάς του. Και βεβαίως να πληρώσει μαζί παρέα το κράτος και η εργοδοσία, γιατί τα 120 δις τα 6 χρόνια σε αυτούς πήγανε. Τα ματωμένα πλεονάσματα πήγαν εκεί. Κάθε χρόνο προϋπολογισμός και περισσότερα εκεί για τα. Άρα λοιπόν το αίτημά μας πρέπει να είναι δυναμικό αίτημα και να συνεχίσει να ακούγεται όλο και περισσότερο. Σήμερα εδώ στο Υπουργείο είναι μια πρώτη αντίδραση απέναντι σε αυτή την αφιλιότητα που λέει ότι δεν βαριέσαι, οι άλλοι μπορούν όποτε θέλουν να ανοίξουν τα μαγαζιά και εμείς θα πρέπει να δουλεύουμε όπως θέλουν αυτοί, όποτε θέλουν και να μας πληρώνουν όσο θέλουν. Επειδή λοιπόν το μέτρο της συνεργασίας δεν αφορά μόνο τον τουρισμό, αφορά και άλλους κλάδους, κάνουμε κάλεσμα άλλη μια φορά από εδώ σε όλους τους κλάδους, σε όλα τα συνδικάτα, σε όλα τα σωματεία σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, να στηρίξουν τις γειτονίες.
πιστοποίηση των εργαζομένων στον τουρισμό επιχειρησμό που είναι σε εξέλιξη. Και στην Κρήτη, και στη Ρόδο, και στην Κέρκυρα, και στη Ζάκυνθο, και στην Κεφαλονιά, και στη Σαλονίκη, και στην Καβάλα. Και εδώ στην Αττική οι εργαζόμενοι είναι στον δρόμο να αρχίσουν να το συνηθίζουν και η κυβέρνηση και η ορθοδοσία. Και όσο θα τραβάμε μακριά προς τον Ιούνιο, τόσο οι κινητοποιήσεις μας θα γίνονται και περισσότερες, θα γίνονται βασικότερες. Τόσο θα διαμορφώνουμε ακόμα περισσότερο τα αιτήματά μας για να καλύψουμε όχι μόνο τις ανάγκες που ήδη έχουν δημιουργηθεί, αλλά και τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Πίσω να μην κάνουμε, εμείς δεν είμαστε σαν αυτούς που λένε «σπάξε με, αγά μου, να γιάσω». Εμάς είναι ο σκοπός μας να δίνουμε αγώνα και μάχη μέχρι να μπορεί η εργατική τάξη να ικανοποιήσει πλήρως, καθολικά και για πάντα τις σύγχρονες ανάγκες της. Και με αυτό οδηγώ θα έχουμε όλα μας τα αισθήματα και βεβαίως και τα συνθήματά μας. Να έχουμε καλό αγώνα, καλό κουράγιο, γιατί ο δρόμος, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θα είναι μακρύς.